συζητήσαμε και επιτύχαμε μια συμφωνία για μια περαιτέρω συζήτηση και περαιτέρω συμφωνία με την Τουρκία. Είναι πολύ καλή ιδέα ότι το συζητήσαμε περαιτέρω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ντόναλντ Τούσκ και τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για το ότι εργάστηκαν και ξεκαθάρισαν τις ερωτήσεις που έπρεπε να ξεκαθαριστούν. Όταν μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, μπορούμε μόνο να συζητήσουμε για την ανάσχεση αυτής της μετανάστευσης. Φυσικά, όταν μιλούμε για πρόσφυγες, το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα, φυσικά, όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία. Φυσικά, αυτό αφορά μη περαιτέρω συζητήσεις με την Τουρκία και μια συμφωνία τελικά με την Τουρκία. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι αδύνατον, και είμαι προσεκτική αυτό, να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ και των συμφερόντων της Ευρώπης και των συμφερόντων της Τουρκίας. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι πολύπλοκες, αλλά η βάση τους είναι καθαρή, και θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι όπως ο πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ είμαι προσεκτικά αισιόδοξος. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει η Ελλάδα να βοηθηθεί για να διορθωθούν δύσκολα οι άσχημες ανθρωπιστικές καταστάσεις, και φυσικά να βοηθήσουμε την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και σε συνεργασία με την Frontex αλλά και με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να μπορέσει να τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λοιπόν.